η ώρα να ανακοινώσουμε την υποψήφια δήμαρχο που προτείνει το ΚΚΕ στο Δήμο Μπελοκήπου Μενεμένης. Και να απευθύνουμε και κάλεσμα συμπόρευσης με τη λαϊκή συσπήρωση μπροστά σε εκλογικές μάχες που έρχονται για την αλλαγή σχετισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών, για Δήμο που θα διεκδικεί κρατικά κονδύλια και λύσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση και δεν θα είναι φοροεισπράκτορας και το μακρύ χέρι αυτής. Όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανταποκριθούμε στη μία και μοναδική δέσμευση που είχαμε πριν από τις εκλογές του 2019. Να υπηρετήσουμε αποκλειστικά τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Δώσαμε μάχες μέσα και έξω από δημοτικά συμβούλια, στηρίζοντας λαϊκά αιτήματα, διεκδικώντας μέτρα, πιέζοντας για λύσεις ανάσης στη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας. Μπήκαμε μπροστά στα δεκάδες αιτήματα κατοίκων, φορέων και σωματείων που κατατέθηκαν στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταφέροντας κάποιες φορές να αποσπάσουμε και επιμέρους λύσεις. Πορευτήκαμε με επικεφαλή στον σύντροφο Γιάννη Νοτάκη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από πολύχρονη και πραγματικά παλικαρίσια μάχη που έδωσε με καρτερικότητα. Από τη θέση του επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος λαϊκής συσπήρωσης, έδωσε τη μάχη των δύο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων, την οποία συνέχισε ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, όπου ξεχώρισε και τη μαχητικότητά του, την επιμονή του, την εργατικότητα, τη συνέπεια αλλά και τη σεμνότητά του. Όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις τοποθετήσεις του, αλλά και έξω από αυτό, στο λαό. Η λαϊκή συσπήρωση, στο μέτρο των δυνάμεων των τεσσάρων συμβούλων, δύο δημοτικών και δύο κοινοτικών που είχαμε εκλέξει, προσπάθησε παρόλο που ο θεσμός του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου με πρόσχημα την πανδημία μπήκε στο γύψο για τουλάχιστον δύο χρόνια, με διαπεριφορά συνεδριάσεις επί της ουσίας βουβές, τις οποίες και καταγγείλαμε, προσπάθησε να αποκαλύψει την ουσία των προβλημάτων της πόλης και του λαού, τις αιτίες, το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος, απορρίπτοντας αγωνιστικά την κυρίαρχη πολιτική τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Καταγγείλαμε, ενημερώσαμε, κατεβάσαμε δεκάδες σχέδια ψηφισμάτων που όλα σχεδόν καταψηφίστηκαν, απορρίφθηκαν, δεν μπήκαν καν στη συζήτηση από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτείναμε άμεσα μέτρα για την πανδημία, τα δημοτικά τέλη, τα σχολεία, τους ελεύθερους χώρους. Μέτρα για την προστασία του λαού από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι η παράταξή μας μπήκε μπροστά σε κινητοποίηση των κατοίκων για τα προβλήματά τους. Ως εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση όλα αυτά τα χρόνια, βρεθήκαμε μαζί με άλλους αγωνιστές στις γειτονιές όλου του Δήμου, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, σε όλες τις δομές του και τις υπηρεσίες. Στηρίξαμε τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τις εργασιακές τους σχέσεις, μπήκαμε μπροστά και εμποδίσαμε κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών την ώρα που η Δημοτική Αρχή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έδινε τον καλύτερό της σε αυτό, βεβαιώνοντας χρέη στους δημότες. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Στον δρόμο του αγώνα, που στο επίκεντρό του βρίσκονται οι ανάγκες του λαού του Δήμου μας. Των παιδιών του, η ποιότητα ζωής, η ίδια η ζωή και οι διεκδικήσεις του. Που παρά τις σχολείες και τα εμπόδια που μας βάζουν, είναι ένας αγώνας δίκαιος και τίμιος. Συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια οι κομμουνιστές δήμαρχοι, όπως στην Πάτρα σήμερα, που με πλήθος αγωνιστικών κινητοποιήσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν κατακτήσεις και έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό. Γι' αυτό όλοι μαζί τώρα και προεκλογικά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας και στον αγωνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, που τους χαλάει τη σούπα στην περιοχή και είναι φωτεινό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Σήμερα ο λαός δεν έχει ανάγκη από δημάρχους που θα υπηρετούν την κυβέρνηση, τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά από αγωνιστές που θα δουλεύουν μαζί με το λαό της πόλης, θα το κινητοποιούν, θα διεκδικούν μαζί του, θα αντιπολιτεύονται τους ισχυρούς.